Αν με ρωτήσετε τι ήταν αυτό που με έκανε σήμερα να πάρω τα βουνά, δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω. Τουλάχιστον δεν θα μπορέσω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι πολλά. Είναι πολλά αυτά που με τάραξαν αυτές τις τελευταίες μέρες και λήψη ταξιδίου. Δεν με χωράει το σπίτι. Αποφάσισα λοιπόν να ανέβω σήμερα στο ύψωμα του Προφητηλία, πάνω από το Κοροπή, όπου είναι και τα ερείπια του αρχαίου ναού. Τι να πρωτοπώ? Να πω για το σύριαλ της Πισπυρίγκου και αυτό το ρεζιλίκι και το ξεκατίνιασμα μεταξύ των δικηγόρων και κάποιων δημοσιογράφων? Να πω για το θάνατο του Κωνσταντίνου Γλίξπουργκ? Λυπάμαι, δεν μπορώ να τον αποκαλώ τέως βασιλιά, γιατί ήταν ένας βασιλιάς τον οποίον δεν επέλεξε ο ελληνικός λαός. Δεν ήταν βγαλμένος από τα σπλάχνα του. Ήταν βαλτός από κάποιους ευγενείς συμμάχους μας. Το ευγενείς και το συμμάχους, βάλτε το σε όσα εισαγωγικά θέλετε. Πέθανε λοιπόν ο Γλίξπουργκ και θα ρίσει από σύμπτωση. Κατούρισα μία πέτρα που όταν την είδα και εγώ και η καπετάνισσα τρομάξαμε. Είναι μία από τις δύο πέτρες που με απασχολούσαν στο νεφρό μου από το καλοκαίρι. Θυμάστε που σας έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Όποιος έχει περάσει κολλικό του νεφρού γνωρίζει πάρα πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Η μία πέτρα, η μεγάλη λοιπόν, αφαιρέθηκε με εγχείρηση, μπορώ να πω, ενδοσκοπικά αφού με κοιμήσανε και μου άφησαν ένα σωληνάκι μέσα για ένα μήνα. Σωλήνας αποχέτευσης, να φεύγουν όλα τα αίματα και τα υπολείμματα της πέτρας που έσπασαν. Απέμεινε όμως άλλη μία, ή έτσι τουλάχιστον νόμιζα, πιο μικρή. Άρχισα πάλι να πονάω πριν από μερικές μέρες και ο πόνος γινόταν έντονος. Ώσπου θα ρίσω από σύμπτωση, μόλις πέθανε ο Γλίξπουργκ, με έπιασε ένας τρομερός πόνος χαμηλά, σε σημείο που ενώ ήθελα να ορίσω, δεν έβγαινε τίποτα. Με σφάζανε στην κυριολεξία. Η καπετάνισσα έψαχνε να δει ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Εγώ φοβόμουν να μπω γιατί στην ιδέα και μόνο ότι θα μου βάλουν πάλι σωλήνα αποχέτευσης τρόμαζα. Έκανα ό,τι μπορούσα λοιπόν και με την αγανάκτηση που ένιωθα για όλα αυτά που μας ταλανίζουν αυτόν τον καιρό, έβαλα τα δυνατά μου και έβγαλα, φίλοι μου, μία πέτρα διαστάσεων 15 χιλιοστά μήκος επί 8 χιλιοστά φάρδος. Κανονικό κουκούτσι ελιάς. Γι' αυτό αποφάσισα να ανέβω στο βουνό σήμερα, γιατί αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Περπατάω χωρίς να πονάω. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευίωνο εν ώψη του ταξιδιού που έχουμε να κάνουμε τη Δευτέρα στη Σύφνο, όπου ευελπιστώ ότι θα περπατήσουμε αρκετά. Πρεμούρα λοιπόν και φαγωμάρα εδώ και τρεις μέρες στα κανάλια για το αν θα πρέπει να κυδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους ο Γλίξπουργκ, αν πρέπει να γίνει το προσκύνημα ελεύθερο και σε δημόσιο χώρο, ποιοι ευγενείς, μην πω κανιά κουβέντα και δεν κάνει, θα ξεσηκωθεί πάλι όλη η Αθήνα και θα τεθούν επικεφαλής τα σώματα ασφαλείας για να σώσουν τις ευγενείς από εμάς τον όχλο.
Είναι ώρες ώρες που πραγματικά θέλω να βρίσω και να βρίσω χυδαία. Έλα που δεν με αφήνει ούτε η ανατροφή που μου δώσαν οι γονείς μου, ούτε η παιδεία μου. Προφήτης Ηλίας 10 λεπτά. Τερψιθέα 2 ώρες και 5 λεπτά. Σταυρός 25 λεπτά. Από εδώ πάει για Τερψιθέα και Σταυρό. Εμείς συνεχίζουμε για προφήτη Ηλία. Εν τω μεταξύ ο εισαγγελάτος χαρίζει, λέει, καθημερινά πότε 8, πότε 10, πότε 15.000 ευρώ. Ήθελα να ξέρω αυτός ο άνθρωπος πότε θα σταματήσει να υποτιμάει την νοημοσύνη του φιλοθεάμονος κοινού του. Τι χαρίζεις, ρε Νικόλα? Ένα δώρο για το οποίο εισπράττεις αντίδωρο τριπλάσια, και είναι άγνωστο αν είναι και τετραπλάσια ή πενταπλάσια ποσά από αυτό που χαρίζεις. Είναι δώρο. 3 με 3,5 ευρώ κάνει κάθε τηλεφώνημα. Από ένα τηλεφώνημα να κάνουν 3.000 θεατές, συνδρομητές, οπαδί σου, όπως θες πες το, να το τα 10.000. Όλα τα άλλα είναι κέρδος. Για ποιο δώρο μιλάς? Τι να πρωτοπώ, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Τα ερείπια του αρχαίου ναού. Πριν από 3-4 χρόνια που είχα έρθει ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα σιγά σιγά τα σκεπάζουν τα αγριόχορτα. Αρχαιολογική υπηρεσία, σου λέει ο άλλος. Τα χάλια μας. Στις ανασκαφές των ετών 1949 και 1950 ο αρχαιολόγος Νικόλαος Κοντζιάς αποκάλυψε ότι ο ναός του προφήτη Ηλία κτίστηκε στη βάση του ναού του προοψίου Απόλλωνα, ενώ λίγα μέτρα νοτιοδυτικά αποκάλυψε μέρος του ναού του Ομβρίου Διός. Αποκάλυψε επίσης τον κοινό βωμό των δύο θεών, καθώς και τον μεγαλειώδη περίβολο που προστάτευε το βωμό από τους Μυκηναϊκούς χρόνους. Ο Νίκος Κοντζιάς έφτασε στην ταυτοποίηση των θεοτήτων που λατρευόταν στα ιερά, αναλύοντας τις συνήθειες των κατοίκων της περιοχής. Συνέδεσε τις ορονίκτιες φωτιές που ανάβουν οι κάτοικοι της περιοχής στην παραμονή της γιορτής του προφήτη Ηλία προς τιμήν του Αγίου με την πανάρχια λατρεία της φωτιάς και του Θεού Απόλλωνα. Το φως, εξάλλου, που λούζει τον λόφο όταν ανατέλει ο ήλιος, είναι ένα ακόμη σημάδι ότι ο χώρος συνδέεται με το φίβο Απόλλωνα τον προόψιο. Θεώρησε επίσης ότι η παμπάλαια συνήθεια των κατοίκων να καταφεύγουν σε περιόδους ανομβρίας, σε λιτανίες, εκλιπαρώντας την παρέμβαση του Θείου για βροχή στην άνυδρη περιοχή τους, παρέπεπε στο Θεό των καιρών, τον Όμβριο Δία. Walls and mountains standing in my way. But I'm a
Μεταξύ τα κανάλια και ειδικά οι ειδήσεις ασχολούνται συνεχώς με το τι είπε ο Ερντογάν, με το πώς το είπε ο Ερντογάν και ο Χουλουσί Ακάρ και ο ένας και ο άλλος. Αντίδραση καμία, κλεγόμαστε σαν τα μωρά γιατί μας παίρνουν την καραμέλα. Παρακαλάμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσουν. Οι Τουρκαλάδες πετάνε ελεύθερα πάνω από τα νησιά μας. Είναι δικά τους, λέει, τα νησιά. Ακούσατε, είναι δικά τους. Χιλιάδες ευρώ εντωμεταξύ σπαταλώνται για αυτές τις αναχαιτήσεις, ενώ υπάρχουν ελλείψεις στην υγεία, στην παιδεία, στα ακριτικά νησιά, τα οποία συρρυκνώνονται συνεχώς. Η Κυραρίνη στην Κίναρο δεν έχει σχεδόν που να μείνει. Πληρώνει και τηλέφωνο και αν σε λίγο καιρό, μακάρι να μην γινόταν ποτέ, φύγει από αυτή τη ζωή, η Κίναρος μπορεί να γίνει ήμια. Ναι, όπως τα ακούτε. Την εποφθαλμία ο Σουλτάνος. Μηχανή του κοιμά λοιπόν οι ειδήσεις, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αίμα, πουτσομπολιό, κλειδαρότρυπα. Πιάνουν ένα θέμα, 3-4 μέρες το αλλάζουν τα φώτα, δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τις φωτιές που έκαψαν την Εύβοια, το Μάτι, τους 101 ανθρώπους που κάηκαν εκεί, την Ηλία, τα φοβερά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο λαός, την ακρίβεια των καυσίμων. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και αν μιλήσουν, θα μιλήσουν επιδερμικά. Το παιχνίδι παίζει πισπυρίγκου. 2-3 μέρες ασχολήθηκαν με τον πυγμάχο, τον νεαρό που πέθανε. Πάει και αυτό. Κάθε μέρα Σουλτάνος. Τώρα πιάσαμε τον Γλίξπουργκ. Ήμαρτον, δεν θέλω να πω τίποτα. Ήμαρτον. Με αυτά και με αυτά πάει στεναχώρια. Ξεθόλωσε το μυαλό μου. Ας επιστρέψουμε τώρα στους 4 τοίχους μας μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι που θα φύγουμε για την όμορφη Σύφνο. Εν τω μεταξύ, αν μάθει ο Ηλίας ότι οι οπαδοί του έπεσαν μέσα στο βίντεο με τον Γαλαθοπούρεκο για να του κάνουν προπαγάνδα, θα την άξει τα μυαλά του στον αέρα. Λυσάξανε. Γιατί δεν του πήρε συνέντευξη του Ηλία, γιατί δεν τον αγαπάς, γιατί δεν του κάνεις έρωτα. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα, που τα έχει καταγγείλει όλα. Αχ, κοντή μνήμη που είχε ο Έλληνας, κοντή μνήμη. Για ένα πράγμα είχε δίκιο μόνο κάποτε ο γέρος ο Μητσοτάκης. Είπε ότι μη στεναχωριέστε,
είχε γίνει θέμα από τότε για το Μακεδονικό. Μη στεναχωριέστε, λέει, σε 10 χρόνια οι Έλληνες θα τα έχουν ξεχάσει όλα. Αυτό είχε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να καταλάβετε κάποτε, κύριοι, όλοι εσείς τα τρόλ και οι άλλοι, οι ανώνυμοι που μπαίνετε σε διαδίκτυο και λέει ο ένας στο μακρύ του και άλλος στο κοντό του, ότι την Ελλάδα δεν πρόκειται να τη σώσει κανένας Κασιδιάρης και κανένας Βελόπουλος και κανένας από όλους τους άλλους εκατοντάδες που έχουν κάνει ένα μαντρί, έχουν μαντρώσει ψηφοφόρους και έχουν κάνει ένα κομματάκι ή ένα απόκομμα. Την Ελλάδα θα τη σώσει όταν ξυπνήσει ο Έλληνας και ενωθεί. Ενωθεί. Όχι σε 100 κόμματα. Ενωθεί. Τότε μόνο. Γι' αυτό είμαι πολύ απογοητευμένος. Γιατί αυτό για να γίνει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε τα ντερά μας δεν χωνεύουμε. Να σας πω και κάτι ευχάριστο. Προχθές επισκέφθηκα τον Κώστα τον Καβαθά. Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα. Χάρηκα πάρα πολύ που είναι καλύτερα στην υγεία του. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί ετοιμάζει κάτι. Εύχομαι να το πετύχει και θα είμαι εκεί να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Αυτό θα είναι έκπληξη. Θα τα πούμε εν καιρό. Ελπίζω σύντομα. Δεν ήθελε να το ανακοινώσει προχθές. Δεν ήθελε να μου το πει στην κάμερα. Άστο ρε Ιωσήφ, μου λέει, να γίνω σαν τους άλλους. Να ανακοινώσω κάτι που τελικά μπορεί να μην μπορέσω να το κάνω ή να μην προλάβω να το κάνω. Άσε να το κάνω, μου λέει, και μετά θα σε φωνάξω να το δείξουμε. Έχεις δίκιο, Κώστα. Έχεις δίκιο. Άκουσα ότι η βασιλική οικογένεια, λέει, εισέπρατε 9 εκατομμύρια, 12 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια το χρόνο από το δημόσιο Κορβανά. Να σας πω κάτι. Εγώ έκανα 2 παιδιά με αυτά που, εν πάση περιπτώσει, κατάφερα με αγώνα και κόπο και εργασία, υδρότα και αίμα στα 70 μου. Αν είχα τα έσοδα που είχε ο Κωνσταντίνος και εν γέννη βέβαια η βασιλική οικογένεια, όχι 5 παιδιά θα έκανα, 15 θα έκανα. Ακούσατε, 15. Καμαρώνουνε ότι ήταν λίγο Ολυμπιονίκης. Γιατί ήταν στο σκάφο μέσα μόνος του? Αν ήταν μόνος του θα έπαιρνε τον αγώνα. Τα άλλα παιδιά που είναι, γιατί δεν ακούγονται? Παιδιά, συνομιλικοί του θα είναι τώρα. Γιατί δεν ακούγονται? Ο Κωνσταντίνος τα έκανε όλα. Δούλεψε ποτέ ο Κωνσταντίνος? Τι δουλειά έκανε? Και η γη του τώρα, πάμπλουτη, έχουν πάρει και πλούσιες νύφες. Τι δουλειά κάνουν? Και έχουν θέσει τα κανάλια, κάποια κανάλια, και θέμα διαδοχής, μάλιστα. Αντιβασιλεύς, λέει, ο μεγάλος γιος. Από πού ως πού, ρε παιδιά? Από πού ως πού? Αυτό το θέμα έληξε οριστικά και αμετάκλητα. Και η ταφόπλακα μπήκε τώρα, ή μάλλον θα μπει τη Δευτέρα το μεσημέρι. Άντε γεια! Έκαναν και γκάλοφ, μάλιστα, τα κανάλια, για το πόσοι είναι βασιλικοί ανά την Ελλάδα. Τόσοι είναι, λέει, στην Ξάνθη, τόσοι είναι στην Αθήνα, τόσοι είναι στη Μάνη, μάλιστα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Και το 62% που το 74 τον έδιωξε, τι ήτανε? Βουλγαροί. Να γυρίσω λίγο και στα δικά μου. Σκάφος ακούω τόσο καιρό και σκάφος δεν βλέπω. Αποφάσισα τελικώς μήπως πρέπει να πάρω δάνειο και να αγοράσω ένα σκάφος και να το ξοφλάω λίγο. Έχω ανθρώπους που με εμπιστεύονται και θα μπορούσαν να μου δανείσουν κάποια χρήματα. Μήπως πρέπει αυτό να κάνω και να μην φυλάω κατουρημένες ποδιές? Να είστε καλά. Καλό βράδυ.